εργασίας είναι ευχάριστα, διότι για πρώτη φορά και όπως γνωρίζετε στον χώρο του πολιτισμού δουλεύουμε χρόνια. Είδαμε αυτό που καταλαβαίνουμε πριν από τη θύελλα. Αλλά εδώ θα είναι μια θύελλα χαρούμενη, ευχάριστη, ζεστή και θα αναπτυχθεί ο νομός μας, όχι μόνο η Βέρεια, γιατί εμείς θα προσπαθήσουμε να περάσουμε το πνεύμα που αγκαλιάζει πλέον όλη την ταλαιπωρημένη πατρίδα μας, ότι πρέπει να συνεργαστούμε όπου και να είναι κανένας σε θέματα που συμφωνούμε, γιατί στον τουρισμό δεν υπάρχουν διαφορές. Υπάρχει μόνο δουλειά, προσπάθεια και να δημιουργήσουμε εμείς ανάπτυξη. Αυτή που δημιουργεί ο τουρισμός και αυτό που το αναπτύσσουν περιοχές και στην Ελλάδα μικρές που δεν έχουν το πλούτο, το πολιτιστικό που έχουν εμείς. Αυτά τα πω προς το παρόν. Ο πρώτος πρόεδρος του τουριστικού ομίλου, ο κύριος Βλακόπουλος, θα πει λίγα λόγια. Μετά η Χαρά η Λάβρη, η καθηγήτρια και αρχαιολόγος, και θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Κύριε Βλακόπουλε, έχετε το λόγο. Συμφωνώ γιατί από σεβασμό σε εσάς που αφήσατε τις δουλειές σας και ήρθατε απόψε για να ανάψουμε ξανά εκείνη την πρόοδο που λεγόταν το φυσικό ισόμενο της Βερίας. Έπρεπε, αγαπητοί φίλοι, να περάσουν 58 ολόκληρα χρόνια για να βρεθούμε σε αυτή την αίθουσα. 58 ολόκληρα χρόνια. Τότε που η Βέρεια κατάβγαζε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν να περάσουν 58 χρόνια για να βρεθεί ο Ζήσης ο Μπατζίκας και με το ταλέντο που διαθέτει σαν δημοσιογράφος να εκδώσουμε αυτό το λεύκομα το οποίο άναψε φωτιές. Έπρεπε να περάσουν 58 χρόνια για να κάνει αυτό το λεύκομα ποίημα ρόπερο ο Γιάννης ο Μαστρίδης, το οποίο φορά το φίλο. Έπρεπε να περάσουν 58 ολόκληρα χρόνια για να ζήσει η Βέρεια αυτό που ζει απόψε. Δηλαδή, επιθυμεί όλο και το ζω αυτό κάθε μέρα από τότε που κάναμε και την ωραία εκδήλωση είναι να με βρίσκουν στον δρόμο και να με σταματούν και να λένε πότε το ξανακάνουμε αυτό κύριε Βλακόπουλε. Μέσα στα χρόνια πέρασα. Έτσι σήμερα εδώ κοντά έβασε εγώ, ο κύριο Γιώργος, ο Μιχάλης Μαρμαράς, εμείς που απομείναμε από εκείνο το μεγάλο λεφούσι που υπήρχε. Έπρεπε λοιπόν να περάσουν 58 χρόνια και να βρεθεί ένα σόβαρο πολυχρονιάδε, ο γεννήτωρα στο σωματείο, και να με ανάψει η πλόγα και να πει έλα ξεκινήσουμε να προσφέρουμε κάτι ακόμη στη Βέρεια. Έπρεπε να περάσουν 58 χρόνια για να μας βοηθήσει χειροπιαστά όντω φίλο και θεάτρο με τον κύριο Μανούδη και τον κύριο Γιώργο τον Βουγγέρο. Και πόσοι άλλοι είναι αυτοί. Θα ξεκινήσω από μια λεπτομέρεια για να καταλάβετε πόσο συνεπέρνουμε τον κόσμο. Με βρήκε ο Γιώργος Πολακογιάννης, ο ιδιοκτήτης του Στάδη. Και μου λέει, Τάκη, ο κινηματογράφος είναι στη διάθεση του τουριστικού ομίλου. Όπως έκανε ο παπάς μου, συγχωρημένος ο Θωμάς Πολακογιάννης. Να ξέρετε εσείς που θα βγείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ξέρετε ότι η υπόσχεση που έδωσε ο κ. Πολακογιάννης τηρείται. Έτσι δεν ήρθε η έννοια. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε την αίθουσα ανά πάσα στιγμή, όποτε θέλουμε, χειμώνα, καλοκαίρι, οποιαδήποτε μέρα. Μεγάλη προσφορά. Έπρεπε να περάσουμε τόσα χρόνια για να βρεθεί η Ισαβέλα Κωνσταντούλη να θυμηθεί σε αυτό με το ταλέντο που την διακρίνει και με τη φλόγα που έχει για να προσφέρει. Και τώρα έχει τη χαρά να γνωρίζει τη χαρά. Μια δυναμική κοπέλα, η οποία δέχτηκε και αυτή θέλει να βοηθήσει όσο μπορεί. Ποιο δεν θέλει να βοηθήσει. Αυτό που βρίσκεται σήμερα, τι σημαίνει. Εγώ κύριε Δούδα, θα παραβώ την υπόσχεση που δώσατε εσείς, δεν είναι σύντομο. Θα πω κάτι παραπάνω για να καταλάβετε
πόσο είμαστε ευτυχείς που ζούμε στη Βέρεια. Η Βέρεια είναι ευλογημένη από τον Θεό και από τη φύση. Από τη φύση είναι σε μια γεωγραφική τοποθεσία η οποία δεξιά και αριστερά έχει πόλεις. 60 χιλιόμετρα Γιάννησα, 60 χιλιόμετρα Κουζάνη, 60 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη, 60 χιλιόμετρα Κατερίνη. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Η Βέρεια, ναι, το προσκύνημα των πολιτείων, πανικέ σήμερα, έχει τον Αγιάκον, έχει η Βεργίνα, με το τώρα που τελειώνει το μουσείο, και το ανάκτορο που είναι μεγαλύτερο από την Ακρόπολη, έχει τον κόσμο τα πράγματα. Έχει όμως 72 βυζαντινές εκκλησίες, γι' αυτό λέει ότι η Βέρεια είναι πολύ στη Ιερουσαλήμ. Αλλά έχει το πιο σπουδαίο. Εκτός από το από την παλιά Μητρόπολη, η οποία τελειώνει και θα είναι ο μεγαλύτερος ναός που υπάρχει στα Βαλκάνια, η Βέρεια έχει το βήμα να προσφέρει τον Πάπα. Το μεγαλύτερο βιβλίο που κυκλοφόρησε και κυκλοφορεί στον κόσμο. Η διαγραφή αναφέρει ότι ο Απόστολος Παύλος ήρθε στη Βέρεια και δίδαξε. Και τον δέχτηκαν οι Βεργιώτες με ευγένεια. Αλλά δεν συνειδητοποίησα κάτι που είπε ένας φίλος μου ευρωβουλευτής. Ήταν γιατρός, Γερμανός. Το πήγα του ξενάκι στην Βεργίνα. Το πήγα στο βήμα του Προσώπου Παύλου. Και ξέρετε, μου είπε, έχετε τέτοιο πολιτισμό στη Βέρεια, είχατε και έχετε, που σε κανένα μέρος της Ελλάδας δεν υπάρχει. Του κόσμου. Έτσι είναι. Πού είναι αυτό. Είναι το βήμα του Αποστόλου όπως, το Αποστόλου Παύλου όπως ήταν τότε. Σε απόσταση 50 μέτρων μόνο είναι το Βιλαρές, των Οθωμανών. Και σε 150 μέτρα είναι η ψυχιναγωγή των Εβραίων. Αυτές οι τρεις κοινότητες συζούσαν πολλά χρόνια μαζί. Δεν είχαν επεισόδια. Δεν είναι όπως στο Ισραήλ, αν τα πάτε από μια μεριά, είναι τα τύχη που είναι οι Μουσουλμάνοι και πήραν οι Εβραίοι. Αυτός ο πολιτισμός λοιπόν που μας άφησαν οι απόγονοί μας, οι πρόγονοί μας, είναι ένας πρώτος. Πέρα από το, η Βέρεια έχει κάτι άλλο. Όταν κάναμε το φεστιβάλ παραγωγής, τότε γινόταν κι άλλες εκδηλώσεις στην Ένδοσα, τα Θεσσίρια, στην Άουσα, το Καταβάλι. Εμείς θέλαμε κάτι άλλο να κάνουμε. Όχι εορταστικές μόνο εκδηλώσεις, θέλαμε και ουσιαστικές, να προβάλλουμε την παραγωγή. Όταν ήμουν ευρωπρόεδρος του Παϊκού Κοινοβουλίου του Φλεμέν, πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, και αφού το ξανάγησα, το γύρισα παντού, πήγαμε στο μπαλκόνι της Μακεδονίας, όπως το λέω μας ελεύθερο του Πελευθέρου Πενιζέλος, Νελιά, και του έδειξα τον κάμπο. Και του λέω, όλοι τι πλούσιος κάμπος είναι. Πέτρα να ρίξεις, θα πιτρώσεις. Λέω, ναι. Μοιάζει, λέω, λίγο σαν την Καλιφόρνια. Και λέει, μη είπε, η Καλιφόρνια, κύριε Βλαχόπουλε, μοιάζει με αυτόν τον κάμπο. Αυτός ο κάμπος, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αποδίδει τα καλύτερα φρούτα. Γι' αυτό το όνειρο, όλο μας είναι. Η Βέρεια να γίνει η πόλη στο Ροδακίνο. Μπορούμε να το πετύχουμε. Είναι εύκολο το πετύχουμε αυτό. Αν θα κάνουμε ξανά φεστιβάλ και κάνουμε τις παρελάσεις εκείνες και έχουμε τα άρματα, τα κοριτσάκια εκείνα, οι φιλαρμονικές και το πάρει τηλεόραση και το δείξει σε όλη την Ευρώπη, αν ξέρετε ότι η Βέρεια θα είναι παγκοσμίως γνωστή. Εδώ υπάρχει μια πόλη στην Ισπανία, η Παμπλώνα, που έχουν 5 τάβλους και γυρίζουν και σκοτώνουν τον κόσμο και έγιναν γνωστοί. Όχι εμείς που θα έχουμε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί θα ξεκινήσει αυτόν τον ωραίο αγώνα. Έχουμε πραγματικά προδιαγραφές να πάμε καλά. Εκτός από την προσφορά του Πλαφουγιάννη, εκτός από τον Δήμαρχο του κ. Νικοστράτη, ο οποίος με επιβεβαίωσε ότι θα είναι κοντά μας, εκτός από το γεγονός που η πρόεδρος του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου, η Ελένη Κόγκα, είναι κοντά μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε και άλλες πλάτες, γερές. Έχουμε αυτό το θαυμάσιο συνεταιρισμό η Βένους, η οποία διέθεσε τα χρήματα για να εκδοθεί αυτό το λεύκομα, η οποία μας υπασχέθησε ότι οτιδήποτε θα χρειαστούμε θα είναι κοντά μας, οικονομικό σερμό. Έτσι λοιπόν, φίλοι, τελειώνουμε, πρόεδρε. Αφού σας πω ότι
φλόγα που άναψε πριν από 2 χρόνια, με συνάντησε κάποτε ο Κώστας Καλαράς, ένας παλιός φίλος, και μου λέει και Βλαχόπουλη, τι κάνει. Τι κάνουμε αυτή η νεολαία που γίνει στις καφετέρειες. Να προχωρήσουμε. Αυτός με έδωσε την ιδέα. Και μετά, ας είναι καλά ο Θόδωρος, ο οποίος κάνει έναν τρομερό αγώνα να προβάλλει την Βέρεια, το ποτάμι, έτσι, την πόταμο που είναι το πλέον καθαρό ποτάμι και να προβάλλουμε την Βέρεια. Έτσι λοιπόν, σας ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι εγώ και όλοι που βοηθήσαμε κάποτε θα είμαστε κοντά τους. Εάν εκλεγούν σήμερα 11-12 άτομα, 9 πρέπει να εκλεγούν, αλλά και τα πνευματικά μέλη θα είναι μέλος του σημερινού συμβουλίου, εμείς αργότερα θα τροποποιήσουμε το καταστατικό έτσι ώστε να μπορέσει να αγκαλιάσει περισσότερο κόσμο. Και κάποια άλλο, το Ιστικός Όμιλος έκανε μια φορά το χρόνο, σωστά, γενική συνέλευση και καλούσε τα μέλη όχι να κάνουν υποδείξη μόνο, ποιοι θέλουν να συμμετάσχουν σε επιτροπές. Ήταν μεγάλη προσφορά. Σήμερα βλέπω μεγαλύτερη προσφορά. Όχι απόψε μου να έρθει παρουσία απόψε. Είναι, βλέπω, το έχω την ιδέα στη σπουδιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν και έχουμε καλή δύναμη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα κρίνει. Καλησπέρα σας. Πριν από μερικούς μήνες, με πρωτοβουλία του κυρίου Πολυχρονιάδη, δημιουργήθηκε μια κίνηση με στόχο την τουριστική ανάδειξη της περιοχής μας και ιδιαίτερα της πόλης μας. Αυτή η κίνηση αποτελείται από την κυρία Κουσταντούδη Εμμανουέλα, τον κύριο Πατζίκα Ζήση, τον κύριο Τσιτλακίδη Κώστα και από την υποφαινόμενη κυρία Λάμπρη. Η αναγκαιότητα δημιουργίας αυτής της κίνησης προέκυψε από τη διαπίστωση ότι υπάρχει έλλειψη οργανωμένης προσπάθειας και ενδιαφέροντος για τη συστηματική παρουσίαση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας. Καθημερινά είναι τα παραδείγματα παραμέλησης των περιοχών της πόλης με τουριστικό ενδιαφέρον και αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως η κακή κατάσταση της Μπαρμούτας, η έλλειψη οποιασδήποτε μέρημνας για την αυξανόμενη τουριστική επισκεψιμότητα του βήματος του Αποστόλου Παύλου και καμία τάση εκμετάλλευσης προς όφελος της πόλης αυτής της κίνησης. Επίσης, δεν υπάρχει καμία πρόταση και κανένας ουσιαστικός προβληματισμός για την έλλειψη κέρδους της τοπικής κοινωνίας από την ύπαρξη των πλέον αναγνωρίσιμων μνημείων στον ελλαδικό χώρο των τάφων της Βεργίνας. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, παρατηρούμε μόνο προσπασματικές κινήσεις, χωρίς γενικότερο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Λείπει ένας ολοκληρωμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός και συντονισμός δράσεων που θα καταστήσει τον τόπο ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό. Ο τουρισμός όμως συνιστά οικονομικό και διαχρονικό φαινόμενο που προάγει και προάγεται από τον πολιτισμό και την κοινωνική ελευθερία. Η σπουδαιότητα του τουρισμού για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και τον περιορισμό της ανεργίας είναι πλέον διαπιστωμένη και χωρίς καμία αμφισβήτηση. Καταλήξαμε λοιπόν στην αναγκαιότητα ύπαρξης μιας σοβαρής προσπάθειας, ώστε να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία της περιοχής μας, όπως ιστορία, πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον, αγροτική παραγωγή. Να εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία που διαφοροποιούν την πόλη μας από άλλες περιοχές. Να επανατοποθετηθεί η θέση της στο χάρτη ως μια περιοχή που δεν βρίσκεται στο άκρο της Ελλάδας, αλλά στο κέντρο της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως στο κέντρο των Βαλκανίων. Να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία της πόλης, που συνοψίζονται στο κυκλοφοριακό, στην έλλειψη χώρων στάθμευσης, στην έλλειψη επαρκούς καθαριότητας, στην ελλειπή ενημέρωση των κατοίκων. Να εντοπιστούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο μέλλον, όπως αναδυόμενες τουριστικές αγορές των Βαλκανίων και της Ρωσίας, σε συνάρτηση με τον επισκεπτικό τουρισμό. Οι δυνατότητες επίσης χρηματοδότησης και εξασφάλισης εισόδων από πόρους που προέρχονται κυρίως από τα ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας και ανάπτυξης πόλων. Να αποφασιστεί η ταυτότητα που θέλουμε να προβάλλουμε προς τα έξω για το τουριστικό προϊόν της περιοχής, το οποίο θα είναι μοναδικό και κυρίως αναγνωρίσιμο. Και τέλος,
να προσδιοριστεί το όραμα της πόλης και να το προάγουμε με κάθε τρόπο προς τα μέσα στην ίδια την πόλη και στους πολίτες τους, όσο και στη χώρα και στο εξωτερικό. Μέσα λοιπόν από αυτές τις σκέψεις και συζητήσεις της κίνησης, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός φορέα που θα προωθεί και θα υλοποιεί δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μνήμες των μεγαλύτερων έφεραν και πάλι στην επιφάνεια τις πρώτες συναντήσεις των μελών του τουριστικού ομίλου Βέρειας στο τέλος του 50 και στις αρχές του 60. Σε αυτές τις συναντήσεις κυριαρχούσε η σκέψη και ο λόγος ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο με το τόσο λαμπρό ιστορικό παρελθόν. Της πόλης της αξίζει καλύτερη τύχη. Η σκέψη και ο λόγος της κίνησης της πρωτοβουλίας και του τουριστικού ομίλου Βέρειας συναντήθηκαν μέσα από τις κοινέ προσδοκίες μετά από 58 χρόνια. Προχωρήσαμε λοιπόν αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία για την αναβίωση του τουριστικού ομίλου Βέρειας, όχι μόνο σαν ιστορική μνήμη, αλλά ως φορέα συσπήρωσης των πολιτών μας για την ανάληψη και υλοποίηση δράσεων. Διότι την τουριστική ανάπτυξη της πόλης μας την αντιλαμβανόμαστε σαν μια συλλογική συμμετοχική κινητοποίηση πολιτών και τοπικών φορέων με στόχο την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και ιδεών που θα πηγάζουν από τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Πρώτον ότι όπως διαβάσατε στις εφημερίδες, για πρώτη φορά στη Δημαρχία της Βέρειας δημιουργήθηκε Αντιδημαρχία Τουρισμού. Αντιδήμαρχος τουρισμού είναι ο κύριος Λιποστράτης, ο οποίος είναι θα του δώσουμε το λόγο, ό,τι θέλει να πει. Παρακαλώ τον κύριο Λιποστράτη να μας πει τη σκέψη του να πάμε λίγο αλλού και να του πείσουμε κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, άρχισα για μένα να το συμβούλιο για αυτό, δεν μπορούσα να το καταλήξω. Ο Δήμος μας και ο κύριος Μουσιαζίδης δημιούργησε πράγματι μια νέα αντιδημαρχία με αποκλειστικό ρόλο μόνο για την τουριστική ανάπτυξη της Βέρειας. Προκήρυξε και μια θέση ειδικού συνεργάτη για αυτά τα θέματα. Το λίγο αυτό χρονικό διάστημα τουλάχιστον που προσπάθησα εγώ να αναλύσω λίγο τον τουρισμό το δικό μας και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, σε πολλά σημεία ταυτιζόμαστε εδώ, αν και έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Δηλαδή αυτό που εγώ παρατηρώ κάθε μέρα είναι ότι εμείς δεν είναι μόνο ότι θέλουμε τουρίστες, τους έχουμε τους τουρίστες. Εγώ αυτό με βασανίζει. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε 5-6 λεωφορεία στο βήμα του Αποστόλου Παύλου και άλλα 20 λεωφορεία στη Βεργίνα. Έχω μεγαλύτερο μας πρόβλημα, θεωρώ ότι είναι ότι αυτοί δεν μένουν στην Βέρεια. Έρχονται μόνο και φεύγουν. Δηλαδή εγώ εντόπισα το μεγαλύτερο πρόβλημα σου είναι αυτό. Επίσης ένα πρόβλημα που εντόπισα πολύ μεγάλο είναι ότι δεν έχουμε ένα χώρο. Ποιος είναι ο χώρος μας. Δηλαδή δεν έχουμε χώρο να φιλοξενήσουμε, να δώσουμε μια πληροφορία σε κάποιον. Δεν μπορούμε. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουμε ένα χώρο, ίσως και εσείς και εμείς σαν Δήμος. Πρέπει να το κάνουμε. Η ταυτότητα είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω, ας πούμε, βλέπω περιοδικά, βλέπω διαφημιστικά και διαφημίζουμε το Ροδάκινο, μας ξέρουν για τον Άλεξ, μας ξέρουν για το Ρεβανί μας και δεν μας ξέρουν για το βήμα του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή μιλάω κάπου, πάω Αθήνα και λέω είμαι από τη Βέρεια και λέει Βέρεια, εκεί τον Άλεξ, δηλαδή θυμούνται, το συνδέονται με τραγικά πράγματα. Δηλαδή δεν το συνδέουν με το βήμα του Αποστόλου Παύλου, δεν το συνδέουν με τη Βεργίνα. Αν και εγώ πιστεύω να κάνουμε μια προσπάθεια να παρομάσουμε Αιγαίες, δεν είναι το Αιγαίες. Τέλος πάντων, να μην έτσι, λέω πάρα πολλά, ο Δήμος θα είναι δίπλα, πιστεύω λέω, θα είναι μια συνεργασία, όχι έτσι όσο μπορούμε να συνεργαστούμε. Πιστεύω ότι θα βρούμε τον χώρο και με τον Δήμαρχο την Πέμπτη θα είμαστε στην Αθήνα για χώρο, ψάχνουμε
μήπως βρούμε τη λύση του δικαστηρίου, ποιος είναι η πιο ιδανική ίσως για μας, ίσως μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε και εσάς και στον ακόμη χώρο, αλλά αρχίζει να βρεθεί η λύση. Εύχομαι καλή επιτυχία και να προσπαθήσουμε μαζί, γιατί πιστεύω ότι όλοι αγαπάμε τον τόπο. Και εσείς και εμείς. Θα σας παρακαλέσω κάτι. Μεταξύ των έργων του Ποβηρού ήταν και η κόρη της Βερίας. Ένα άγραμμα που βρίσκεται στον Πόνα. Ελπίζω να τοποθετηθεί στην ελιά σε περίπτωση. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Υποψήφι για το Διοικητικό Συμβούλιο. Βλαχογιά και Φιγένια. Να σε πούνε λίγο. Να πούμε ότι είναι μια περίπτωση. Ναι. Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος. Γκόγκα Ελένη. Δεν είναι. Ζιγουλιάνος Τέλειος. Θεοχαρόπουλος Αντώνης. Κωνσταντούδης Αβέλλας. Λάμπρη Χαρά. Φαινόμενος. Ζήσεις. Ζήσει Γιαννούλα. Ορφανή της Αριστείλης. Τα Σιωπούλου Ασπασία Δαγίνη. Ζήμα Τόπη Σιμούλα. Έχουμε βάλει 12 άτομα, ψηφίζουμε τα 9. Είναι μια μελές για να υπάρχουν και κάποια αναπληρωματική σε περίπτωση που λείψουν. Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε ότι τα 3 μέρη που θα είναι αναπληρωματικά θα συμμετέχουν στο ναι, κανονικά, ναι. Και όλοι τα πού. Και στα 3 έως 9. Πειθαρχικό Συμβούλιο Αβραμίδης Μιχάλης. Αναστασίου Σοκράτης. Κοντονής Αντώνης. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος Πολυχρονιάδης, εξαλληλευτική επιτροπή Καρακώστα Ζωή, η γράφει έξω, Κουμούσης Δημήτριος, ο Τσακλακίδης Κωνσταντίνος. Καταρχήν είναι θέλω να ευχαριστήσω τους κύριους ομιλητές που μας γύρισαν σε μια ωραία εποχή και τους εύχομαι και όλους τους συνεργάτες που θα να προοδεύσουν και να φτάσουν πάλι εκεί που είμαστε. Πάρτε, είμαι.